Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Makeup Mystery. Σήμερα έχουμε ένα θέμα που εσείς μου προτείνατε και μου άρεσε πάρα πολύ σαν ιδέα. Όπως θα καταλάβατε και από τον τίτλο, θα μιλήσουμε για στοιχειωμένα σπίτια στην Ελλάδα. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, η δεύτερη φορά που έτσι ασχολούμαι με ελληνικές υποθέσεις στο Makeup Mystery, μετά από το βίντεο της Ατλαντίδας. Και να πω την αλήθεια, λίγο αποφεύγω τις ελληνικές υποθέσεις, γιατί οι πηγές είναι πιο περιορισμένες. Και επίσης κάτι που βλέπω έτσι συχνά είναι πως αρκετές φορές, ειδικά στα ελληνικά site και στα ξένα, αλλά όχι τόσο, αλλά ειδικά στα ελληνικά, παίζει πάρα πολύ το copy-paste, δηλαδή θα βρεις μια ιστορία ακριβώς ίδια στο ένα site και στο άλλο site, και όταν λέω ακριβώς ίδια εννοώ ακόμα και τα σημεία στίξης, ας πούμε, θα είναι ίδια. Τέλος πάντων, ό,τι πληροφορία θα αναφέρω είναι από το ίντερνετ και καθώς μιλάμε για αστικούς θρύλους, ειδικά αν ένα από τα σπίτια που αναφέρουν στον τόπο σας, ίσως να γνωρίζετε διαφορετικά την ιστορία από ό,τι θα την αναφέρω εγώ. Κάτι που, εντάξει, είναι λογικό, αυτές οι ιστορίες συνήθως πάνε από στόμα σε στόμα. Γι' αυτό εννοείται, αν ξέρετε κάποια άλλη εκδοχή από μία από τις ιστορίες που θα αναφέρω, ή αν κάποια λεπτομέρεια εσείς την ξέρετε αλλιώς, θα χαρώ πάρα πολύ να δω τα σχόλιά σας. Αφήνω λοιπόν τα εισαγωγικά στην άκρη. Έχω μαζέψει 4 από τα πιο στοιχειωμένα σπίτια στην Ελλάδα, οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο σπίτι για το οποίο θα μιλήσουμε βρίσκεται στο Βόλο και συγκεκριμένα στο χωριό Άνω Λεχόνια που είναι στο Πήλιο. Το σπίτι αυτό είναι γνωστό ως οικία Κοντού λόγω των πρώτων ιδιοκτητών του, του Νικόλαου Κοντού με τη γυναίκα του και τα 4 παιδιά του, την Ελένη, τον Κωνσταντίνο, τη Θελξινόη και την Κατίνα. Το αρχοντικό αυτό ήταν σχεδιασμένο από το μηχανικό Ευαρέστον Ντεκύρκο και γενικότερα διέφερε πάρα πολύ από την κλασική αισθητική που είχαν τα σπίτια στο Πήλιο, οπότε κάπως έτσι τραβούσε τα βλέμματα. Πρόσεξα πως οι περισσότερες πηγές δεν αναφέρουν το πότε χτίστηκε το σπίτι, αλλά έτσι από αυτά που διάβασα κατέληξα στο ότι πρέπει να χτίστηκε είτε το 1900 είτε λίγα χρόνια πιο πριν. Πάντως γενικά ήταν τεράστιο, 820 τετραγωνικών αν δεν κάνω λάθος και 4 ορόφων αν λάβουμε υπόψη το ημιυπόγειο και τη σοφίτα. Επίσης είχε 9 δωμάτια για τους κατοίκους και 5 για το προσωπικό, που τα δωμάτια του προσωπικού ήταν όλα πάνω στη σοφίτα, και ένα έτσι χαρακτηριστικό που είχε αυτό το σπίτι ήταν πως είχε, ας πούμε, διαφορετικούς χώρους για το προσωπικό του σπιτιού και για τους κατοίκους. Ας πούμε, ο πρώτος όροφος ήταν ολόκληρος των κατοίκων, ενώ κάτω στο ισόγειο που υπήρχε έτσι η κουζίνα και τα δωμάτια του στυλ τραπεζαρία, από ό,τι κατάλαβα έτσι, από αυτό που διάβασα, υπήρχε ξεχωριστή πόρτα από την κουζίνα στην τραπεζαρία για να πηγαίνει το προσωπικό. Αλλά υπήρχαν και εξωτερικές πόρτες, έτσι ώστε αν έρχονταν κάποιος καλεσμένος να έμπαινε στην τραπεζαρία από την εξωτερική πόρτα, ενώ το προσωπικό που έτσι θα σέρβιρε, θα πήγαινε το φαγητό κτλ., να έμπαινε στην τραπεζαρία από την κουζίνα. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για πολλά χρήματα, πράγμα που δεν είναι καθόλου τυχαίο. Μιας και ο Νικόλαος Κοντός ήταν πρέσβης, που έτσι μετά την απόσυρσή του αποφάσισε μαζί με την οικογένειά του να πάνε να μείνουν στο Πήλιο. Αν δεν κάνω λάθος, ο ίδιος έχτισε το σπίτι, δεν το βρήκαν, ας πούμε, εκεί. Γι' αυτό κιόλας ήταν εκεί πρώτοι διοκτήτες. Η ιστορία πάντως αυτή δεν είναι σαν τις συνηθισμένες υποθέσεις με στοιχειωμένα σπίτια, που έτσι πηγαίνουν κάποιοι καινούργοι σε ένα σπίτι και λίγο-λίγο παρατηρούν περίεργα πράγματα. Καθώς, σύμφωνα με το θύλο, η κατάρρευση ξεκίνησε απότομα, πολύ λίγο μετά την εγκατάστασή τους, όπου πέθαναν τα 3 από τα 4 παιδιά της οικογένειας. Ο τρόπος με τον οποίο πέθαναν τα παιδιά είναι, νομίζω, για μένα από τους πιο περίεργους θανάτους που έχω ακούσει. Ουσιαστικά κάθονταν όλη η οικογένεια μία μέρα στο τραπέζι και έπαιρναν το πρωινό τους, όταν, χωρίς μάλλον κάποιος να το προσέξει, έπεσε από το ταβάνι μέσα στην κανάτα με το γάλα ένα σαυράκι. Τα παιδιά που προφανώς δεν είχαν προσέξει το σαυράκι ήπιανε κανονικά το γάλα και κάπως έτσι όλα εκτός από τη Θελξινόη πέθαναν. Μάλιστα, για να θρηνήσουν οι γονείς τα παιδιά τους, έφτιαξαν και ένα μνημείο στο νεκροταφείο του Βόλου, που όπως βλέπετε έχει ένα τραπέζι, 3 καρέκλες και στη μέση μία κανάτα ή καλύτερα μία καράφα. Δεν ξέρω αν θα βρω φωτογραφία που να φαίνεται, αλλά στο χείλος της καράφας υπάρχει μία σαύρα. Οι ντόπιοι φυσικά είχαν παραξενευτεί από την όλη ιστορία, που κατά τύχη έπεσε μία σαύρα μέσα στο γάλα και δηλητηριάστηκαν, οπότε είχαν βγάλει 2 θεωρίες. Σύμφωνα με την πρώτη θεωρία, πράγματι υπήρχε μία σαύρα που σκότωσε τα παιδιά, ωστόσο δεν ήταν καθόλου ατύχημα. Λένε πως μπορεί μέλη του προσωπικού να είχαν πληρωθεί από συγγενείς της οικογένειας, έτσι ώστε να τους σκοτώσουν και να κάνουν να φανεί σαν ατύχημα. Ο λόγος φυσικά ήταν και να κληρονομήσουν το σπίτι. Και αν ισχύει αυτή η θεωρία, προφανώς δεν πέτυχε, γιατί πέθαναν τα 3 παιδιά, ενώ το ένα παιδί και οι γονείς δεν έπαθαν τίποτα. Η δεύτερη θεωρία, που γενικά μέχρι και σήμερα πολλοί θεωρούν ως
όχι απλά θεωρεί ότι όντως αυτό έγινε, είναι πως τα παιδιά πέθαναν από φυματίωση και επειδή η οικογένεια δεν ήθελε να στιγματιστεί, σκαρφίστηκαν την όλη ιστορία με τη Σάβρα. Σε αυτό το σημείο βέβαια να πω πως μπερδεύτηκα λίγο, γιατί οι ημερομηνίες δεν κολλάνε πολύ μεταξύ τους. Τι εννοώ, σύμφωνα με αυτά που διάβασα, που φυσικά μπορεί να είναι λάθος οι ημερομηνίες, πάντως λένε πως ο Κωνσταντίνος πέθανε το 1885, ενώ η Ελένη και η Κατίνα πέθαναν το 96, μάλιστα λένε πως η Ελένη πέθανε σε σανατόριο στην Ελβετία, ούτε καν στο Βόλο. Όμως, επίσης σύμφωνα με αυτά που βρήκα, το σπίτι χτίστηκε το 1900, οπότε υπάρχει μια περίπτωση τα παιδιά να πέθαναν πολύ πριν πάει η οικογένεια στο σπίτι και απλά δεν ξέρω, εκεί πέρα να σκέφτηκαν την όλη ιστορία με τη Σάβρα. Όπως και να έχει πάντως, το σίγουρο είναι πως η ιστορία είναι τραγική και η κατάρα του σπιτιού είχε μόλις ξεκινήσει. Κάποια στιγμή μετά το θάνατο των παιδιών, γύρω στο 1920, η Θελξινόη πούλησε το αρχοντικό, το οποίο χρησιμοποιήθηκε όχι μόνο ως σπίτι, αλλά και σαν ξενοδοχείο ή πολυκατοικία. Λένε πως όποιος έμενε σε αυτό είχε κακοτυχία και πολλές φορές έβρισκε τραγικό θάνατο. Το 1941, που ξεκίνησε η κατοχή στην Ελλάδα, το σπίτι καταλήφθηκε από Γερμανούς και είχε γίνει Γκεστάπο, δηλαδή εκεί η ναζιστική αστυνομία βασάνιζε και δολοφονούσε άτομα. Δύο από αυτά τα άτομα ήταν εκεί τότε κάτοικοι του σπιτιού, που τους είχαν σαν δούλους και όταν τελείωσε η κατοχή απλά το σκότωσαν. Κάτι που θα γνωρίζετε αν ασχολείστε με παραφυσικά γεγονότα είναι πως όταν σε κάποιο χώρο υπάρχουν άτομα που έχουν πεθάνει, πόσο μάλλον με άσχημο τρόπο. Λένε πως τα πνεύματά τους παραμένουν στο χώρο και ζητούν εκδίκηση. Οπότε το ότι σκοτώθηκαν απάνθρωπα τόσα άτομα προφανώς φούντωσε ακόμα περισσότερο τις θεωρίες ότι το σπίτι είναι στοιχειωμένο. Μετά από το τέλος της κατοχής, το σπίτι συνέχισε να αλλάζει χέρια και το 1960 περίπου το πήρε ένας εργολάβος που έτσι έκανε διάφορες επισκευές που προφανώς χρειάζονταν μετά από τόσα χρόνια. Κάποια στιγμή το 1999 το σπίτι αγοράστηκε από το Δήμο και το 2005 άρχισαν να γίνονται συζητήσεις για την αξιοποίηση του ως μνημείο. Ουσιαστικά είχαν στο μυαλό τους να το κάνουν κάπως σαν ζωντανό μουσείο. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι εννοούσαν. Πάντως τώρα έχουμε 2021 και ακόμα δεν έχει γίνει. Πλέον το σπίτι είναι ρυπωμένο και παρατημένο και όσοι το επισκέπτονται είναι είτε λάτρεις του παραφυσικού και θέλουν έτσι να δούνε αν ισχύουν τα όσα λέγονται για το σπίτι, είτε είναι απλά παιδιά που θέλουν να κάνουν γκράφιτι στους τοίχους. Αν ψάξετε μάλιστα το σπίτι στο Google, το έχει και σαν τοποθεσία, ας πούμε, και έχει 4,6 αστεράκια στα 5. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πολύ χαζό και είπα να το αναφέρω. Πάντως, σχετικά με το τι θα γίνει αν επισκεφτείτε το σπίτι, λέγεται πως μέχρι και σήμερα εμφανίζονται φιγούρες στα παράθυρα του σπιτιού και μπαίνοντας στο κτίριο σε κατακλείζει ένα περίεργο συνέστημα. Καλό θα είναι να αποφύγετε να πάτε σε αυτό το σπίτι, ειδικά αν είναι βράδυ, καθώς ακούγονται φωνές, βοκιτά και κρότει από λυσίδες. Επίσης, αν κάτι σας τρομάξει και αρχίσετε τις φωνές, μάλλον θα είναι άδικος κόπος, καθώς λένε πως όσο και να τσιρίζεις μέσα στο σπίτι, έξω από αυτό δεν θα ακούγεται τίποτα. Το επόμενο σπίτι για το οποίο θα μιλήσουμε είναι ένα που δυστυχώς δεν έχουμε πάρα πολλές πληροφορίες για την ιστορία του. Ωστόσο, ακόμα και αυτές που έχουμε το κάνουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Θα πάμε λοιπόν στην Άμφισσα και σε ένα σπίτι που η διεύθυνσή του δεν βοηθάει καθόλου τη φάση, για να το πω έτσι. Βρίσκεται λοιπόν στην οδό Γιδογιάννου 13. Ο δρόμος στον οποίο βρίσκεται το σπίτι είναι αρκετά κεντρικός, οπότε οι κάτοικοι της Άμφισσας ξέρουν πάνω κάτω για το σπίτι, για την ιστορία του και το ότι είναι στοιχειωμένο. Κάτι που δεν γνωρίζουμε για το σπίτι, ή τουλάχιστον που εγώ δεν μπόρεσα να βρω για το σπίτι, είναι το πότε ακριβώς χτίστηκε. Πάντως, τα όσα θα αναφέρω πιο μετά, που είναι και η ιστορία που πηγαίνει από στόμα σε στόμα τόσα χρόνια, διαδραματίστηκαν περίπου την περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και συγκεκριμένα λένε πως ξεκινάνε όλα το 1940. Στη μονοκατοικία λοιπόν αυτή ζούσε ένας πολύ πλούσιος άρχοντας με την οικογένειά του. Ο άρχοντας λοιπόν αυτός, σύμφωνα με τη μία εκδοχή της ιστορίας, είχε σχέση με την υπηρέτρια, ενώ σύμφωνα με την άλλη εκδοχή δεν υπήρχε σχέση, απλά την κακοποιούσε. Και τέλος πάντων, κάποια στιγμή η υπηρέτρια έμεινε έγκυος και φυσικά ο άρχοντας δεν ήθελε να χαλάσει η φήμη του, να μάθουν ότι είχε σχέση με την υπηρέτρια, πόσο μάλλον ότι την κακοποιούσε. Οπότε την πίεζε συνεχώς να κάνει έκτρωση, κάτι που η ίδια δεν ήθελε. Όταν ο άντρας κατάλαβε πως η υπηρέτρια δεν θα άλλαζε γνώμη, αποφάσισε να τη σκοτώσει. Συγκεκριμένα την πήγε στο υπόγειο από όπου την κρέμασε και τα έκανε έτσι όλα για να φαίνεται πως η ίδια αυτοκτόνησε. Κάτι που
φαινομενικά πέτυχε, καθώς πράγματι θεώρησαν ότι ο θάνατός της ήταν αυτοκτονία. Ωστόσο, μέχρι και σήμερα η γυναίκα αυτή στοιχειώνει το σπίτι. Δεν ξέρουμε καμία περαιτέρω πληροφορία για τη ζωή του δολοφόνου αφού σκότωσε την κοπέλα. Ωστόσο, κρίνουμε από μελλοντικούς ιδιοκτήτες του σπιτιού, που όλοι κάθονταν ελάχιστα και μετά φεύγανε. Μάλλον και ο ίδιος απλά εγκατέλειψε το σπίτι. Λέγεται πως ακόμα και σήμερα, αν πας στο σπίτι, μπορεί να ακούσεις φωνές από το υπόγειο, ίσως πετύχεις και ένα κοριτσάκι να πηγαίνει ήσυχο-ήσυχο από δωμάτιο σε δωμάτιο, ενώ αν είσαι παρατηρητικός, μπορεί να προσέξεις τα έπιπλα να αλλάζουν θέση ή ακόμα και να μετακινούνται από δωμάτιο σε δωμάτιο. Άτομα που έχουν περάσει απ' έξω να φέρουν ένα ξαφνικό αίσθημα φόβου, το οποίο γίνονταν όλο και πιο έντονο όσο πλησίαζαν στο σπίτι. Μάλιστα, δεν είναι λίγοι και αυτοί που ήθελαν να μπουν στο σπίτι, αλλά με το που έφτασαν στην εξώπορτα, απλά έφυγαν τρέχοντας. Φυσικά το σπίτι εδώ και πάρα πολλά χρόνια είναι καταλελειμμένο, ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που μέσα από το σπίτι ακούγεται ένας ήχος σαν τηλέφωνο που χτυπάει, ενώ φυσικά δεν υπάρχει κανένα τηλέφωνο στην πρίζα. Το επόμενο σπίτι για το οποίο θα μιλήσουμε βασικά δεν είναι σπίτι, είναι κτίριο. Και είναι ίσως το πιο γνωστό όλο του βίντεο, είναι πολύ πιθανό δηλαδή να έχετε ακούσει γι' αυτό. Δεν είναι άλλο από το σανατόριο της Πάνιθας, οπότε θα ταξιδέψουμε πίσω στο χρόνο, στο 1912. Το 1912 λοιπόν, το νοσοκομείο Ευαγγελισμός έδωσε εντολή να χτιστεί στην Πάνιθα ένα σανατόριο. Το σανατόριο ήταν σε υψόμετρο περίπου 1000 μέτρων και γέμισε με αρρώστους από όλη τη χώρα. Επειδή όμως πολλοί δεν είχαν τη δυνατότητα να νοσηλευτούν, είτε λόγω χρημάτων, είτε επειδή τα δωμάτια ήταν γεμάτα, ήταν πολύ συνηθισμένο οι άρρωστοι να κοινώνουν απ' έξω, ώστε να μπορέσουν τουλάχιστον να εκμεταλλευτούν τον καθαρό αέρα. Κάποια χρόνια μετά είχε ανακαλυφθεί πενικυλίνη, που είναι γνωστή και ως η πρώτη αντιβίωση, και φυσικά λόγω αυτής πάρα πολλά άτομα σώθηκαν από τη φυματίωση και δεν ήταν τόσο σοβαρά ασθενείς ώστε να χρειάζονται να πάνε στο σανατόριο. Γι' αυτό το λόγο, όσο περνούσε ας πούμε ο καιρός, όσο περνούσαν τα χρόνια, είχαν όλο και λιγότερους ασθενείς. Κάποια στιγμή λοιπόν το 1960 περίπου, το σανατόριο έπαψε να λειτουργεί. Και το 1965 ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού το πήρε και το έκανε ξενοδοχείο. Νομίζω πως αυτή η ιδέα να πάρουν το σανατόριο και να το κάνουν ξενοδοχείο ήταν γενικά πάρα πολύ έξυπνη, γιατί νομίζω όλοι μας θα θέλαμε να πάμε διακοπές και να περάσουμε καλά σε ένα ξενοδοχείο που παλιά ήταν σανατόριο και πέθαναν πόσα άτομα. Δεν ξέρω αλήθεια τι σκέφτονταν και το κάναν αυτό. Το έφτιαξαν λοιπόν το ξενοδοχείο, το ονόμασαν Ξενία. Και προφανώς λειτουργήσε για πάρα πολύ λίγα χρόνια. Σύμφωνα έτσι με τα επίσημα έγγραφα, ο λόγος που έκλεισε ήταν επειδή είχε ανοίξει και παραδίπλα του ένα άλλο ξενοδοχείο και ο κόσμος, απορώ γιατί, προτιμούσε το παραδιπλανό ξενοδοχείο και όχι το Ξενία. Οπότε πολύ γρήγορα από εκεί που ήταν ξενοδοχείο δεν ήταν τίποτα. Ωστόσο λένε πως ο πραγματικός λόγος που έκλεισε το Ξενία δεν ήταν το παραδιπλανό ξενοδοχείο, αλλά τα πνεύματα από το σανατόριο, τα οποία στοίχιωναν το κτίριο. Αναφορές για τα πνεύματα είχαν ξεκινήσει τότε, το 1960, που ήταν ακόμα ξενοδοχείο και συνεχίζονται μέχρι και σήμερα. Το ας πούμε δημοφιλέστερο πνεύμα που υπάρχει στο σανατόριο είναι αυτό ενός μικρού κοριτσιού. Το κοριτσάκι φορούσε πάντα λευκά ρούχα με μια γαλάζια ζώνη στη μέση και μια μέρα που ήταν πάρα πολύ άρρωστο ζήτησε να πάει να πιει νερό από την πηγή της κυράς. Δυστυχώς όμως το κοριτσάκι δεν κατάφερε να φτάσει ποτέ στην πηγή, καθώς όπως είπα ήταν πάρα πολύ άρρωστο και έχασε τη ζωή του περπατώντας. Λένε λοιπόν πως αν επισκεφτείς είτε το σανατόριο είτε την πηγή της κυράς το βράδυ, μπορεί να δεις ένα κοριτσάκι να κλαίει και να έρχεται προς το μέρος σου. Συνήθως το κοριτσάκι αυτό είτε απλώνει τα χέρια του ζητώντας νερό, είτε ψάχνει τη μαμά του και φεύγει κλαίγοντας. Ένα άλλο πνεύμα που συναντάται συχνά είναι αυτό μιας γυναίκας περίπου 40 ετών, η οποία φοράει επίσης έτσι ρούχα της παλιάς εποχής. Χαρακτηριστικό της επίσης είναι ότι συχνάζει εκεί κοντά στην περιοχή του σανατόριου. Και αν τη δείτε, θα μοιάζει σαν να ψάχνει κάτι. Αν σας δει και η ίδια, θα σας πλησιάσει κατευθείαν και θα σας κοιτάξει από πάνω μέχρι κάτω. Τώρα, άλλοι λένε πως αφού σε δει, βάζει τα κλάματα. Και άλλοι πως απλά θυμώνει, αρχίζει τις φωνές, φεύγει και συνεχίζει το ψάξιμο. Πολλοί λένε πως η γυναίκα αυτή μπορεί να είναι η μητέρα του κοριτσιού για το οποίο μιλήσαμε πριν. Πάμε λίγο πίσω στην ιστορία του κτηρίου, το οποίο αφού έπαψε έναν ξενοδοχείο, μετά για κάποια χρόνια ήταν σχολή τουριστικών επαγγελμάτων, μέχρι που εγκαταλείφθηκε. Το 1999, λόγω ενός σεισμού, το κτίριο κρίθηκε κατάλληλο για επίσκεψη, κάτι που φυσικά δεν έχει σταματήσει τον κόσμο που επισκέπτεται. Όσοι το έχουν επισκεφτεί, μεταξύ άλλων έχουν αναφέρει πως μπαίνοντας μέσα νιώθεις κατευθείαν αλλαγή στη θερμοκρασία και είναι πολύ πιθανό ο φακός να τρεμοπαίζει.
διάθεση ή να σβήσει εντελώς και η μπαταρία του κινητού ή της κάμεράς σου να διάσει απότομα, είναι πολύ πιθανό να ακούσεις περίεργες φωνές και ήχους και αν κάποια από τις φωνές είναι παιδική, ίσως είναι από το παιδάκι το οποίο είχε πέσει από το τρίτο όροφο όταν το κτίριο ήταν ξενοδοχείο, αν είσαι αρκετά θαραλέος να κατέβεις στο υπόγειο και ειδικά το βράδυ, ίσως δει κοστομαρισμένους άντρες από αιρέσεις να κάνουν τελετές, κάτι πολύ ενδιαφέρον που ήθελα να αναφέρω είναι πως ένα από το δωμάτιο του κτιρίου η τύχη είναι γεμάτη σύμβολα τα οποία δεν ξέρουμε τι σημαίνουν, αλλά φυσικά θεωρούν πάρα πολύ πιθανό να σχετίζονται με αιρέσεις. Κάτι που κατά τη γνώμη μου κάνει ακόμη πιο τρομακτικό το σανατόριο είναι το λεγόμενο πάρκο των ψυχών. Όπως βλέπετε και στην οθόνη σας, το πάρκο των ψυχών είναι ένα μνημείο το οποίο υπάρχει ακριβώς απέναντι από το σανατόριο. Το πάρκο αυτό δημιουργήθηκε φιλοκαιρδώς το 2012 με σκοπό να θυμίζει τα όσα βίωσαν οι θυματικοί. Πρωτού κλείσω την υπόθεση να πω πως φυσικά ακόμα υπάρχουν άτομα που πηγαίνουν στο στοιχειωμένο σανατόριο και μοιράζονται φυσικά τη δική τους ιστορία και τη δική τους εμπειρία. Είχα βρει online μια φωτογραφία, θα σας την έχω κάπου εδώ πέρα, που έχει κάτι κυκλωμένο, αλλά να πω την αλήθεια δεν κατάλαβα. Είναι τραβηγμένη από το σανατόριο εννοείται. Και δεν ξέρω, φαίνεται σαν κάποιο πνεύμα, προσωπικά δεν μου φαίνεται σαν τίποτα, αλλά είπα να την αναφέρω. Εμένα γενικά με ξέρετε, είμαι πάρα πολύ σκεπτική σε κάτι τέτοια, αλλά δεν ξέρω, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη. Για την τελευταία μας υπόθεση θα πάμε στη Σύρο, στο πιο στοιχειωμένο σπίτι της Σύρου, που θεωρείται γενικά και ένα από τα πιο στοιχειωμένα σπίτια της Ελλάδας. Θα μιλήσουμε για το κόκκινο σπίτι, αλλιώς κοκκινόσπιτο. Το όνομα του σπιτιού δόθηκε λόγω του χρώματος που υπήρχε στους τοίχους, που λένε πως βάφτηκαν από το αίμα της οικογένειας που ζούσε εκεί. Η αληθινή ιστορία του σπιτιού βρίσκεται στο βιβλίο «Η Μεγάλη Χήμερα του Καραγάτσι» και από ό,τι κατάλαβα διαδραματίζεται το 1927 με 1935. Σύμφωνα λοιπόν με το βιβλίο, στο σπίτι ζούσε η Γαλλίδα Μαρίνα Μπαρέ με τον Έλληνα σύζυγό της Γιάννη Ρεΐζη. Ο Γιάννης δούλευε ως καπετάνιος, οπότε έλειπαν οτακτά χρονικά διαστήματα από το σπίτι, ενώ η Μαρίνα φρόντιζε το σπίτι και μεγάλωνε την κόρη του στην Άννα. Κάποια στιγμή όμως η Μαρίνα γνώρισε τον Μινά, τον αδερφό του Γιάννη, και οι δυο τους ερωτεύτηκαν. Κάπως έτσι, μια νύχτα που ο Γιάννης έλειπε λόγω δουλειάς, η Μαρίνα κοιμήθηκε με τον Μινά. Τη νύχτα εκείνη, η κόρη του, η Άννα, που ήταν άρρωστη με πνευμονία, έχασε τη ζωή της, ενώ η Μαρίνα έμεινε έγκυος από τον Μινά. Η πεθερά της Μαρίνας έτυχε να τη δει με τον Μινά, οπότε αμέσως μετά την κηδεία της Άννας τον έδιωξε από το σπίτι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο Μινάς να αυτοκτονήσει. Όταν ο Γιάννης, που όπως είπα τις ημέρες εκείνες δούλευε, έμαθε για τόσο είχαν γίνει, αυτοκτόνησε και η Μαρίνα. Από τότε και μετά τα πνεύματα του Μινά και της Μαρίνας στοιχιώνουν το σπίτι, το οποίο φυσικά μέχρι και σήμερα παραμένει εγκαταλελειμμένο, καθώς δεν υπήρχε κάποιος κληρονόμος και ο Γιώργος, που ήταν ο μοναδικός που είχε ζήσει, είχε φύγει και πήγε στην Αθήνα. Διάβασα πως σύμφωνα με φήμες υπάρχουν απόγονοι του Γιώργου από δεύτερο γάμο, οι οποίοι έχουν επιστρέψει στο νησί. Απλά για να μην τους ακολουθεί, ας πούμε, η κακή φήμη του ονόματος, έχουν αλλάξει το όνομά τους. Αν τύχει να πάτε στο κοκκινόσπιτο, ειδικά το βράδυ, μπορεί να ακούσετε τη Μαρίνα να φωνάζει ή την κόρη του Σάννα να παίζει και να γελάει μέσα στα δωμάτια. Στο σπίτι κυριαρχεί μια κακή ενέργεια και αν τολμήσεις να ταράξεις την ησυχία του και να μετακινήσεις ή να κλέψεις οτιδήποτε ανήκει στο σπίτι, θα σε βρει τραγικός θάνατος που κανένας δεν θα μπορέσει να εξηγήσει. Σε μία από τις πηγές μου, το Woman Talk, ο αρθρογράφος μοιράζεται και την προσωπική του εμπειρία από ένα βράδυ που ως παιδί είχε πάει στο σπίτι, παρομοιάζει την ατμόσφαιρα του σπιτιού με σκηνή από ταινία τρόμου. Το πάτο μέτριζε με κάθε του κίνηση και μέσα από τα δωμάτια ακούγονταν περίεργοι, απροσδιόριστοι ήχοι, κάπως σαν ανάσες ή σαν άτομα να μιλάνε, κάτι που φυσικά τους απέτρεψε το να ανοίξουν πολλές πόρτες. Βγήκαν από το σπίτι φοβισμένοι, κοιτώντας συνεχώς πίσω τους σε περίπτωση που κάποιος ή κάτι τους ακολουθούσε. Σύμφωνα με ηλικιωμένους της περιοχής, στους οποίους τα παιδιά αφηγήθηκαν την ιστορία, ο λόγος που άκουσαν τις φωνές μάλλον ήταν επειδή, όντας παιδιά, οι ψυχές τους ήταν καθαρές. Τους είπαν ωστόσο να μην πάνε ποτέ εκεί. Και πολλά χρόνια μετά, που ο αρθρογράφος αφηγήθηκε την ιστορία στον παππού του, εκείνος του είπε: «Κάτι ήταν εκεί μέσα που ευτυχώς ούτε σας είδε, ούτε το είδατε». Πρωτού κλείσω το βίντεο, θέλω να αναφέρω δύο πράγματα που επίτηδες δεν ανέφερα πιο πριν και θα καταλάβετε γιατί. Το πρώτο είναι πως το κοκκινόσπιτο μάλλον δεν ήταν το σπίτι της Μεγάλης Χήμερας. Γενικά το είναι, δεν είναι, είναι, δεν είναι, είναι κάτι που από ό,τι κατάλαβα προβλημάτιζε τον κόσμο για αρκετό καιρό. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα διάβασα, πλέον είναι βέβαιο πως η Μεγάλη Χήμερα δεν μιλάει για το κοκκινόσπιτο. Έχει πολλές διαφορές, δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, αλλά από αυτά που διάβασα, έχει μεγάλες διαφορές η περιγραφή του σπιτιού στη Μεγάλη Χήμερα από το κοκκινόσπιτο και σε θέμα τοποθεσίας και σε θέμα αρχιτεκτονικής. Γενικά, δεν ταιριάζει καθόλου, ας πούμε. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως το σπίτι δεν είναι στοιχειωμένο ή καταραμένο, αλλά σημαίνει πως και να είναι, δεν είναι από την οικογένεια που νομίζαμε.
και δεν κρύβεται πίσω του η ιστορία την οποία ανέφερα, είναι απλά, δεν ξέρω, ένας θρύλος που ήρθε και τέριαξε επειδή αυτό το σπίτι είναι κάπως τρομακτικό. Το δεύτερο πράγμα που θέλω να πω είναι σχετικό με τα φαντάσματα και την κατάρα, γιατί όπως είπα, το ότι η ιστορία της χήμερας δεν είναι η ιστορία του κοκκινόσπιτου δεν σημαίνει πως δεν είναι στοιχειωμένο. Ωστόσο, λένε πως ο λόγος που ξεκίνησε όλη η ιστορία ότι το κοκκινόσπιτο είναι στοιχειωμένο ήταν γιατί, μιας και το σπίτι ήταν εγκαταλελειμμένο, το χρησιμοποιούσαν χαρτοπαίχτες και παράνομα ζευγάρια. Αυτό προφανώς ενοχλούσε τον κόσμο, οπότε άρχισαν έτσι να διαδίδουν φήμες περί φαντασμάτων, για να μην συχνάζει ο κόσμος στο κοκκινόσπιτο. Όπως και να έχει πάντως, είναι σίγουρα ένα πολύ ενδιαφέρον μέρος. Αυτά λοιπόν ήταν όλα για το σημερινό Makeup Mystery. Ελπίζω να σας άρεσαν τόσο οι υποθέσεις όσο και το μακιγιάζ. Θα χαρώ πάρα πολύ να ακούσω τη δική σας άποψη, αν πιστεύετε, αν δεν πιστεύετε ή αν έχετε επισκεφτεί κάποιο από τα κτίρια που ανέφερα. Φυσικά, θέλω πάρα πολύ να μάθω την εμπειρία σας. Εγώ δεν πρέπει να έχω επισκεφτεί ποτέ έτσι στοιχειωμένο κτίριο. Δεν νομίζω. Αλλά με ξέρετε κιόλας, σαν Εύα, δεν πιστεύω σε αυτά. Δεν μπορώ να πω πως πιστεύω ιδιαίτερα στα πνεύματα, στα φαντάσματα κτλ. Πάντως σίγουρα θα χαρώ να ακούσω και τη δική σας άποψη και τις δικές σας εμπειρίες αν έχετε. Επίσης, αν έτσι σας άρεσε το βίντεο, πείτε μου να κάνω και δεύτερο. Το Makeup Mystery ανεβαίνουν Κυριακές, συνήθως είναι Κυριακή Παρακυριακή. Επίσης, θα χαρώ πάρα πολύ να μου πείτε στα σχόλια άλλες ιδέες για υποθέσεις. Τώρα, για το επόμενο Makeup Mystery έχω μια πολύ ωραία ιδέα στο μυαλό μου. Αλλά γενικά είμαι ανοιχτή σε υποθέσεις, σε ιστορίες κτλ. Νομίζω δεν έχω να πω κάτι άλλο, οπότε θα τα πούμε στο επόμενο Makeup Mystery και μέχρι τότε να προσέχετε και να περνάτε όλοι και όλες καλά.